Ακόμη και τα 100 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να ξεπεράσουν οι ζημιές στην Κρήτη από τις βροχοπτώσεις, τόνισε ο Σταύρος Αρναουτάκης στη διάρκεια συνάντησης με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη και τοπικά στελέχη του κόμματος που θέλησαν να ενημερωθούν για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Πρέπει να καταγραφούν. Ήδη 11 στελέχη από το Υπουργείο Υποδομών έχουν έρθει και κάνουν την καταγραφή μαζί με τους μηχανικούς τους δικούς μας και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης κάνει τις απαραίτητες μελέτες που χρειάζονται, ούτως ώστε μετά την ολοκλήρωση των μελετών να δούμε και το νούμερο. Γιατί το νούμερο θα είναι πολύ υψηλότερο από αυτό που έχουμε πει, που είναι το 100 εκατομμυρίων. Ο κύριος Αρναουτάκης, που εξήγησε ότι επιχειρείται η αποκατάσταση των καταστροφών να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό, δεσμεύθηκε ότι η γέφυρα του Αλικιανού θα αντικατασταθεί, ενώ αίσθηση προκάλεσε η δήλωσή του ότι σε συνάντηση με τον Δήμαρχο Χανίων πριν 2 χρόνια, με έκπληξη και εκείνος είχε δει ότι από τα 240 ρέματα που υπήρχαν στα Χανιά πριν από 50 χρόνια, σήμερα φτάνουν μόλις τα 38. Πριν από 2 χρόνια περίπου είχε έρθει ο Δήμαρχος Χανίων εδώ, κρατούσε ένα χάρτη. Από τα 240 ρέματα που υπήρχαν στα Χανιά έχουν μείνει τα 38. Δυστυχώς έχουμε το πρόβλημα της γέφυρας στον Αλικιανό, που εδώ η πρότασή μας είναι να γίνει η γέφυρα να αποκατασταθεί και να γίνει μια νέα γέφυρα, γιατί είναι ένα μνημείο το οποίο έχει χαρακτηριστεί από το 1908 που έχει γίνει η γέφυρα του Αλικιανού. Πρέπει να ξαναχτιστεί όπως ήταν στην αρχή μορφή και εμείς αυτό το οποίο λέμε στον κόσμο, γιατί είναι δεμένος με την ιστορία αυτής της γέφυρας, ότι ως περιφέρεια Κρήτης, όσο το δυνατόν συντομότερο, μαζί με το Πολυτεχνείο Κρήτης, μαζί με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Υπουργείο Υποδομών και το Υπουργείο Πολιτισμού, θα ολοκληρώσουμε τη μελέτη. Ο κύριος Αυγενάκης, όπως τόνισε, αν και υπάρχουν ευθύνες, αυτή η ώρα απαιτεί για το νησί όχι απόδοση ευθυνών και εντάσεις, αλλά έργο. Ενώ συμπλήρωσε ότι το Υπουργείο Υποδομών οφείλει να λειτουργήσει ηλεκτρονικό Μητρώο Έργων Υποδομής, το οποίο θα περιλαμβάνει την πλήρη ταυτότητα του κάθε έργου, καθώς, όπως τόνισε, υπάρχει ανάγκη από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον εξυγχρονισμό των υποδομών. Όπου απαιτηθεί, το λογικό θα ενισχυθεί, διότι μας ενδιαφέρει τώρα άμεσα να ληφθούν αποφάσεις και να λυθούν προβλήματα. Σε δεύτερο βαθμό, θα αναζητήσουμε πιθανότητα και πολιτικές ευθύνες. Όμως τώρα μας ενδιαφέρει ένα: πώς η Κρήτη θα ξανασταθεί στα πόδια της και θα λυθούν τα μεγάλα βασικά ζητήματα, διότι μην γελιόμαστε, σε ελάχιστες εβδομάδες ξεκινάει η τουριστική σεζόν. Στη συνάντηση μεταξύ των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του Περιφερειάρχη ήταν και ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης. Να γίνει πρώτα η πλήρης καταγραφή, να έχουμε μια εικόνα συγκεκριμένη και από εκεί πέρα να δούμε και εμείς από τη μεριά μας πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε, να πιέσουμε για το καλό της Κρήτης.